ευχαριστήσω και εγώ για τα καλά σας λόγια. Πραγματικά, εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι, ενώ ως εταιρεία που υποστηρίζουμε στο να βγει προς τα έξω στην κοινωνία χρήσιμο περιεχόμενο σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Και τώρα τελευταία η διάδραση που έχουμε με το περιοδικό Πτήση και Διάστημα πραγματικά μας έχει ανοίξει και εμάς τους ορίζοντες για το πώς βλέπουμε την τεχνολογία και τις ευκαιρίες και τις δυναμικές που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από το Defense Tech Innovation, πέρα από την υποστήριξη που παρέχουμε για να διοργανώνονται όλα αυτά τα πολύ ωραία events και θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε και εύχομαι πραγματικά να γίνουν και ακόμα περισσότερα, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη την ενημέρωση, αυτή την πολύπλευρη ενημέρωση για θέματα όχι μόνο επικαιρότητας, αλλά και για προοπτικές, αλλά και για δημιουργικές διεξόδους. Να σας μεταφέρω λίγο την εμπειρία από το Defense Tech Innovation Lab και την προσπάθεια που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Να κάνω μια εισαγωγή. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε πολλούς κλάδους της οικονομίας. Ξεκινήσαμε και εμείς, ας πούμε, στην καρδιά της πρώτης κρίσης πριν 10 χρόνια από 2 συνειδητές. Τώρα είμαστε 77 με παρουσία σε 4 χώρες και το όραμά μας, αυτό που θέλουμε να κάνουμε και νομίζω ότι τέτοιες έτσι περιστάσεις και χρονικές αλλά και θεματικές το ευνοούν, είναι να φέρουμε κοντά την καινοτομία, τη δημιουργικότητα με νέους οργανισμούς με μεγάλους οργανισμούς της χώρας μας, είτε τους δημόσιους είτε τους οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα. Έτσι παράγουμε τεχνολογία, υλοποιούμε εφαρμογές και υλοποιούμε διάφορες καινοτόμες δράσεις τα τελευταία χρόνια. Εδώ είναι κάποιες από αυτές που δεν έχουν κάποια έμεση σχέση με τεχνολογία, αλλά ένα κοινό χαρακτηριστικό είναι το πώς μπορεί το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό να παράξει εφαρμογές και αποτελέσματα σε δυναμικούς τομείς και πραγματικά να πετύχουμε ανάπτυξη και καινοτομία και όφελος για την οικονομία μέσα από τη νέα γενιά και μέσα από αυτές τις ψηφιακές λύσεις. Έχουμε δει λοιπόν αυτό το ανθρώπινο δυναμικό σε πολλούς κλάδους της οικονομίας και πρόσφατα ήμασταν και περήφανοι και είχαμε την τιμή να το δούμε και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο μας εμπιστεύτηκε και σε συνεργασία με το Πτήση και Διάστημα διοργανώσαμε και με σημαντικούς επίσης φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας, διοργανώσαμε για πρώτη φορά, έγινε αυτό στην Ελλάδα, το Defense Innovation Challenge, το οποίο ήταν ένα ανοιχτό κάλεσμα στην κοινότητα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της χώρας μας για δημιουργικές λύσεις στον χώρο της αμυντικής τεχνολογίας. Και εδώ να ξέρετε να πω το εξής, ότι οι ευκαιρίες είναι πολλές, γιατί το Defense Tech γενικά ως ένας χώρος που θέλει να βρει τεχνολογίες, καινοτομίες για την αμυντική βιομηχανία, είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να υποδεχθεί αποτελέσματα και από άλλους συγγενείς κλάδους, όπως για παράδειγμα οι έξυπνες πόλεις. Αυτό λοιπόν που έχουμε να κάνουμε μέσα από τέτοιες παρεμβάσεις, τις οποίες τις έχουμε απευθύνει και το Υπουργείο, πραγματικά βλέπει πολύ θετικά όλη αυτή τη δραστηριοποίηση, όλες αυτές τις προτάσεις και τη συνέχεια αυτού του διαγωνισμού που ξεκίνησε, είναι ουσιαστικά να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο κανάλι με τον έξω κόσμο, με το Υπουργείο ουσιαστικά να δημιουργεί τις υποδομές και τις προϋποθέσεις, ώστε καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές να βρουν το δρόμο τους και στην αγορά, αλλά και να γίνουν και να υιοθετηθούν στο χώρο της αμυντικής βιομηχανίας. Θα συνεχίσουμε μετά από το hackathon, από το bootcamp που έγινε, το οποίο πρόσφατα παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα των ομάδων που διακρίθηκαν, ομάδες όχι μόνο startup εταιρείες, αλλά και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Και όλο αυτό το σκεπτικό είναι να συνεχιστεί και να έχει μια διάρκεια, μια συνέχεια και ουσιαστικά να δούμε και πολλά θέματα τα οποία η κοινότητα καινοτομίας μπορεί να συνεισφέρει μέσα από ένα εξάμηνο πρόγραμμα. Αυτά ήθελα να πω. Υπάρχουν λοιπόν όλες οι προοπτικές για να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα ένα Defense Innovation Ecosystem. Είμαστε εδώ όχι μόνο ως crowd policy, αλλά και σημαντικοί φορείς και προφανώς και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά και σημαντικοί φορείς και καταλήτες, όπως το Πτήση και Διάστημα, να αναδείξουν όλη αυτή τη δυναμική και πραγματικά τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα αν αρχίσουμε να μιλάμε, να συνεργαζόμαστε και να εμπιστευόμαστε τη νέα γενιά που έχει ιδέες. Ιδέες όχι μόνο στην αμυντική βιομηχανία, που αφορά και τα θέματα άμυνας, που αφορούν τα υπέροχα workshops που γίνονται αυτή τη στιγμή, αλλά σε κάθε τομέα της οικονομίας. Σας ευχαριστώ και ελπίζω να μην πήρα πολύ χρόνο. Καθόλου ευχαριστούμε, κύριε Καραμανόλη. Ευχαριστούμε και για την ενημέρωση, ευχαριστούμε για την υποστήριξη.